την πολύ καλή πορεία στην πρώτη φάση της Αλγύρισης που βεβαιώθηκε και βραβεύτηκε με μια ακόμα σπουδαία νίκη μέσα στο παράβλημα ο Γκράνα. Μπορεί να μην ήταν βαθμολογικό το όφελος γιατί ήδη έχετε προκριθεί, αλλά επιβεβαιώνει την καλή σας κατάσταση, έτσι. Σίγουρα, μετά από δύο κακές ήττες που κάναμε εκτός έδρας με την Προκομωτή και με τον Παναθηναϊκό, θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και μια έτσι, καλή ομάδα. Κερδίσαμε την Κασία δύο φορές, τη Ζηρένα δύο φορές, αλλά θέλαμε να, δηλαδή, πιστεύω ότι δεν θα εκπλήξαμε τον εαυτό μας. Ήρθαμε για να παίξουμε καλά, να διεκδικήσουμε το μάτς και ξεκινήσαμε πολύ καλά και γενικά ελέγξαμε το μάτς σε όλη τη διάρκεια. Αν όλα πάνε όπως φαίνεται, θα παίξετε με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη θέση. Σας ενδιαφέρει καθόλου το που θα πάτε σε ποιον από τους δύο ομίλους του top 16 ή είναι κάτι που έτσι και έτσι δεν μπορεί να το ελέγξεις? Είναι τόσο μεγάλο πρωτάθλημα που... Η αλήθεια είναι δεν το είχαμε συζητήσει. Τώρα παίρνω στα βοηθήρια ότι με αυτή την νίκη αυτό που λες, άμα και εμένα από ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό στη δουλειά μας. Περιμένεις ένα το 16 πιο δύσκολο από τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένου ότι όπως φαίνεται η ψαλίδα μεταξύ των παραδοσιακών δυνάμεων και των δεύτερων σε ταχύτητα ομάδας έχει μικρύνει και βλέπουμε διάφορα αποτελέσματα και εκπλήξεις όπως το σημερινό, ας πούμε? Σίγουρα, κάθε μάτς θα είναι φωτιά. Θα έχουμε 7 εντός έδρας, 7 εκτός, θα κυνηγήσουμε και τα 7 στην έδρα μας και να είμαστε ανταγωνιστικοί όπως σήμερα στα εκτός, αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είμαστε ομάδα πρώτης γραμμής, αλλά μια ομάδα που θα παλέψει για κάθε μάτς. Αν και σήμερα φορτώθηκες γρήγορα με φάουλ, έχεις κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στις αρχές. Συγκρότη μια εξαιρετική πρώτη φάση στην Ευρωλίγκα. Μετά από μια περιπετειώδη χρονιά, νιώθεις ότι βρίσκεις έτσι πάλι τον εαυτό σου, ότι έχεις την ηρεμία σου και μπορείς να βρεις ρυθμό? Γενικά ναι, είμαι ευχαριστημένος με το πώς έχει εξελιχθεί η Ζαλγίρης, έτσι πως όταν συμφώνησα να έρθω το καλοκαίρι, κάπως έτσι το σκεφτόμουν στο μυαλό μου. Σίγουρα σήμερα δεν μπόρεσα να βοηθήσω το μάτι όσο θα ήθελα, αλλά η νίκη μετράει και η νίκη είναι που παραμένει. Η ζωή στο κάνω πώς είναι, έχουν αρχίσει τα πολύ κρύα εδώ. Έχει αρχίσει το λιόνι, το κρύο, αλλά εντάξει. Έχω μείνει και δύο χρόνια στο Καζάν, οπότε έχω κάνει.